Πριν από 2 μήνες, κύριε Δήμαρχε, σας είχαμε επισημάνει τον κίνδυνο πλημμύρας στο τέος Έλλος και Μαδρίτιδος. Περίπου 2 μήνες πριν. Νομίζω, κατά την εκτίμησή μου, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα ή τουλάχιστον αυτό που έπρεπε. Παρόλο που αναγνωρίζουμε ότι έχουν πέσει μεγάλες ποσότητες νερού, νομίζω ότι θα είχαμε αποφύγει τουλάχιστον κατά το ίμιση εάν είχαμε ανοίξει τα φράγματα του Μπράμπουργκ πριν από 2 μήνες, δηλαδή πιστεύω ότι ανοίχθηκαν γύρω στα τέλη Νοεμβρίου, ή και αν παίρναμε πρωτοβουλία όσον αφορά τα αντιοστάσεις που υπάρχουν γύρω από την λίμνη Χυμαδίδα. Αυτά, ευχαριστώ. Ο κύριος Σαχηλίδης γνωρίζει το πρόβλημα. Τι ήταν? Μας το επισήμανε πριν 2 μήνες. Το επισημάναμε πριν 4 χρόνια. Το πρόβλημα είναι μακροπρόθεσμο. Είναι από παλιά. Δεν μπορούν τα κανάλια μέσα στο χειμώνα να καθαριστούν για να φύγουν τα νερά. Το καλοκαίρι ρίχνανε χαλικοστρώνα κανάλια που έπρεπε να καθαρίσουν πρώτα τα κανάλια και μετά να χαλικοστρώνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και τα φράγματα ήταν ανοιγμένα. Στο Πράμο το φράγμα ήταν ανοιχτό. Πότε? Δεν κολλάει το νερό, είναι σταματημένο. Δεν κάνετε διάλογο, παρακαλώ. Διευκολύνετε λίγο αυτούς που απαντάνε. Μπορείστε. Καλησπέρα για μένα. Το φράγμα στον Πράμπρο πήγα εγώ και το άνοιξα, ήταν τέλος Οκτωβρίου. Τέλος Οκτωβρίου πήγα και το άνοιξα εγώ. Χωρίς να με πει κανένας, χωρίς τίποτα. Είδα ότι ήταν τα νερά πολλά και πήγα και έψεξα όλο το κανάλι, δεν φταίει τον Πράμπρο. Μακάρι να έφταιγε το φράγμα στον Πράμπρο. Αν ήταν μόνο εκείνο, ξέραμε να το κάνουμε. Ένα από αυτά που έφταιγε. Ναι, αλλά σου είπα, το φράγμα το άνοιξα εγώ. Εγώ με την πρωτοβουλία 3 αγροτών από το Λινοχώρι, τον Οκτώβριο. Τέλος Οκτωβρίου, άτομα είναι εκεί. 27 Νοεμβρίου. Όχι, δεν ήταν 10 Νοεμβρίου. Ήταν μέσα στον Οκτώβριο. Ό,τι έχει σχέση με το κίνδυνο πλημμύρας που είπα, κύριε Τσαχηρίδη, 2 μήνες, πιθανώς αγνοείται ότι σε αυτόν τον πάντο, σε αυτόν τον κάμπο, ίσως ήταν επί 12 χρόνια αντιδήμαρχος, ήσταν επί 12 χρόνια παράγοντας, 8 δεν ήσασταν εκλεγμένος με τον κύριο Αναστασιάδη, άλλα 4 δεν ήσασταν με τον κύριο Σιφίδη. Πέστε μου εκεί το κανάλι, τι καθαρίσατε από εκείνο το κεντρικό κανάλι, το οποίο δημιουργεί όλες αυτές τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις. Το κεντρικό κανάλι είναι και αρμοδιότητα. Πέστε μου τι κάνατε. Στην κτηματική περιοχή του Αϊτού ήταν. Μπράβο, πού είναι. Μια οχταετία στον Αϊτό, άλλη μια τετραετία στο Δήμο Αμοιδαίου και στον Αϊτό και στο Αμοιδαίο και δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Τι κάνατε, να σας πω τι κάνατε. Όταν η ΔΕΗ διέθεσε λίγα λεφτά, αντί να ανοίξετε το κεντρικό κανάλι, το πήγατε σε καναλάκια, το πήρατε από το κανάλι, από την κτηματική περιοχή των Αναβγήρων και το πήγατε στο κτηνοχωρίο γιατί έτσι θέλατε να κάνετε τα δουσφεντάκια σας. Και έτσι εκπλήσουμε πράγματι με την ανέργεια με την οποία απευθύνεστε και αναφέρεστε σε θέματα για να μην έχετε μεγάλη ευθύνη. Εκπλήσουμε. Πώς τολμάτε να ανακοινείτε θέματα τα οποία σας εκθέτουν. 12 ετία. 12 ετία είναι δυνατόν. Μια 12 ετία διαφορίας και απευθύνεστε σε εμάς για τους 2 μήνες. Και σας αναφέρετε να κάνετε το χρόνο. Όπως σας άκουγα να μάθετε να κάνετε. Λοιπόν, δεν έχεις δικαίωμα να διακόπτεις. Σεβάστονο με συγγνώμη. Απάντηση δεν θες να πάρεις. Θα πάρεις την απάντηση.